Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr. Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αποφασίσαμε να σας συστήσουμε 2 εκατομμύρια κατοίκους της Νέας Υόρκης, τους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν. Τους παρακολουθούμε να φτάνουν στην πόλη μαζί με κάτι καράβια που έφεραν στην Αμερική μια όπερα, η οποία ενέπνευσε τον Μπέρτολ Μπρέχτ να γράψει την όπερα της Πεντάρας. Αναλύουμε το γονιδίωμά τους και συνειδητοποιούμε ότι εξελίσσονται όπως και οι άνθρωποι. Έχουν μάλιστα και τις ίδιες πολιτικές, ιδεολογικές και ταξικές διαφορές μεταξύ τους. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Καθώς συνεχίζεται η συζήτηση για την προσπάθεια της κυβέρνησης να κρυφακούει πολιτικούς και δημοσιογράφους, θυμόμαστε μια παλιότερη ιστορία όταν προσπαθούσε να προσφέρει απόρριτα προσωπικά δεδομένα μας στην εταιρεία Palantir. Το ζητήσατε και επανερχόμαστε στο θέμα. You're scared of snakes and spiders, you're scared of catching cold. You're scared of other people, you're scared to be alone. You're scared of wasting money, so you're scared of having fun. You're scared of home intruders, so you bought yourself a gun. You're scared of both your parents, you're scared of your hometown. You're scared of staying home, and you're scared of going out. You're scared of motor vehicles and pennies on the tracks. You're scared of being honest, cause you're scared to face the facts. But I'm a New York City rat. I'm a New York City rat. I ain't scared of none of that. I ain't scared of that. I've been swimming where you shine. I've been swimming where you shine. I'm a New York City rat. I'm a New York City rat. You're scared of all your neighbors, you're scared of petty crime. You're scared someday you'll have to say I love you for all time. You fear the day your independent bubble has to burst. Of all the things you're scared of, commitment is the worst. Cause separation smears from every corner, every turn. Every word you ever say is just a chance to crash and burn. Now I don't wanna learn the math to count the flaws of man. I wanna feel for you, but I just don't think I can. Cause I'm a New York City rat. I'm a New York City rat. I ain't scared of none of that. I ain't scared of none of that. I've been swimming where you shall. I've been swimming where you shall. I'm a New York City rat. Ο κύριος που μας ιστορεί είναι ο Doug Cooney και ελπίζουμε να το προφέρουμε σωστά. Φοβάσαι, λέει, μην μπουν διαρρήκτες στο σπίτι σου και γι' αυτό αγόρασες ένα όπλο. Φοβάσαι να μείνεις μέσα, αλλά φοβάσαι και να βγεις έξω. Φοβάσαι όλους σου τους γείτονες και τις μικροκλοπές. Ζεις την όμορφη ζωούλα σου στον ήλιο και το φως, ενώ εγώ ζω στο σκοτάδι και κάνω παρέα με τις νυχτερίδες. Γιατί εγώ είμαι ένας αρουραίος της Νέας Υόρκης. Περπατώντας το τελευταίο διάστημα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε αρκετούς από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας που διηγείται ο Doug Cooney. Γιατί στο μεγάλο μήλο, όπως αποκαλούν την πόλη τους οι Νεοϊορκέζοι, υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 2 εκατομμύρια αρουραίοι. Δηλαδή ένας για κάθε 4,15 κατοίκους. Όπως εξηγούσε βέβαια πρόσφατα το περιοδικό Nature, οι αρουραίοι πρέπει να θεωρούνται και αυτοί κάτοικοι της Νέας Υόρκης. Και όπως θα δούμε, γονιδιακά συνδέονται περισσότερο με την πόλη από το μέσο Νεοϊορκέζο. Για το πώς συνέβη αυτό, θα χρειαστεί να σας ταξιδέψουμε στα μέσα του 18ου αιώνα. Thank you.
Ακούμε αποσπάσματα από την πρώτη πράξη της όπερας του Ζητιάνου που συνέθεσε το 1728 ο Τζον Γκάι στην Αγγλία. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα που θα μεταφερθούν σχεδόν αμέσως με τεράστια επιτυχία στη Νέα Υόρκη, η οποία την εποχή εκείνη αποτελούσε βρετανική αποικία. Για την ιστορία, η όπερα του Ζητιάνου είναι η βάση στην οποία δύο αιώνες αργότερα θα στηρίξει ο Μπέρτολ Μπρέχτ το έργο του «Η όπερα της Πεντάρας». Η μουσική θα αλλάξει εντελώς χάρη και στην παρέμβαση του Κουρτ Βάιλ, αλλά η βασική ιδέα του έργου είναι πάντα η ίδια. Το πρόβλημα στη δική μας ιστορία ήταν ότι την ίδια εποχή που τα βρετανικά καράβια μετέφεραν στη Νέα Υόρκη τους μουσικούς της όπερας του Ζητιάνου, είχαν μαζί και ορισμένους απρόσκλητους επισκέπτες. Κάτι αρουραίους, να, με το συμπάθειο. Και όπως θα μας εξηγήσει τρεις αιώνες αργότερα η σειρά mini ντοκιμαντέρ Gender News, κάπως έτσι ξεκινά ο τροκτικός επικισμός του νέου κόσμου. These brown rats made their New York City debut in the mid-1700s. As ships would set sail for the colonies, rats... Οι καφέ αρουραίοι έκαναν την εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Καθώς τα πλοία αναχωρούσαν για τις αποικίες, οι αρουραίοι ανέβαιναν σαν λαθρεπιβάτες με προορισμό το νέο του σπίτι στο νέο κόσμο. Η επιτυχία τους στη Νέα Υόρκη ήταν εξασφαλισμένη, καθώς η πόλη ήταν πάντα πυκνοκατοικημένη, γεγονός που σημαίνει ότι έβρισκαν πάντα φαγητό και νερό. Οι αρουραίοι προσαρμόζονται εξαιρετικά στις νέες συνθήκες. Μπορούν να επιβιώσουν με μόλις 30 γραμμάρια φαγητού και νερού την ημέρα. Επίσης, αναπαράγονται πολύ γρήγορα, καθώς η μέση περίοδος κοίησης είναι 21 με 23 μέρες. Το θηλυκό γεννά 8 αρουραίους τη φορά. Και αυτά τα μικρά θα αρχίσουν να αναπαράγονται μέσα σε μόλις 5 εβδομάδες. See, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Όπως θα έλεγε και ο Sting, οι αρουραίοι ήταν Άγγλοι στη Νέα Υόρκη και άρχισαν να κάνουν τις βόλτες τους στην Πέμπτη Λεωφόρο. Ο Sting όμως έλεγε και κάτι άλλο, ότι «manners maketh man», δηλαδή οι καλοί τρόποι κάνουν τον άνθρωπο. Εμείς θα συμπληρώναμε ότι η ανατροφή κάνει τον αρουραίο. Αλλά θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου περπατάμε στους δρόμους της Νέας Υόρκης και αντί να παίρνουμε συνεντεύξεις από πολιτικούς ή έστω καλλιτέχνες, συνομιλούμε με ορισμένα από τα 2 εκατομμύρια ποντίκια της πόλης. Τα 2 τελευταία χρόνια τα συνεργεία αυτοκινήτων στη Νέα Υόρκη έχουν αποκτήσει μια νέα πηγή εσόδων. Οι πελάτες τους φέρνουν όλο και περισσότερα οχήματα με ηλεκτρολογικά προβλήματα. Ανοίγοντας το καπό, οι μηχανικοί συνήθως βρίσκουν μέσα υπολείμματα από πίτσες, hot dog και άλλα τρόφιμα. Και όταν κοιτάζουν λίγο πιο προσεκτικά, βλέπουν και κάτι μικρές δαγκωματιές σε καλώδια, σε αισθητήρες και σε πλαστικές ολινώσεις. Οι δράστες του φαινομένου είναι χιλιάδες αρουραίοι, οι οποίοι μετατρέπουν τα αυτοκίνητα σε εστιατόρια και πανδοχεία, όπου μεταφέρουν και απολαμβάνουν το φαγητό τους.
Το γεγονός μάλιστα ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα καλύπτουν τις καλωδιώσεις τους με μονωτικά υλικά που έχουν ως βάση τη σόγια, τα μετατρέπει σε πραγματική λιχουδιά. Τους πρώτους μήνες της πανδημίας, οι Νεοϋορκέζοι είχαν παρατηρήσει μία μικρή κάμψη στους αριθμούς των τροκτικών. Το μορατόριουμ όμως δεν κράτησε για πολύ. Καθώς μάλιστα οι άνθρωποι και οι πηγές τροφής μειώνονταν λόγω των lockdown, οι αρουραίοι άρχισαν να κυκλοφορούν περισσότερο στους δρόμους και να αναζητούν πιο άφοβα το φαγητό τους. Όταν όμως η ζωή επανήλθε στους κανονικούς ρυθμούς, οι αρουραίοι δεν ξαναγύρισαν στις τρύπες τους. Εάν είστε ακόμη μαζί μας και αναρωτιέστε γιατί η συγκεκριμένη εκπομπή ασχολείται ξαφνικά με ποντίκια, η απάντηση είναι γιατί είναι θέμα ταξικό. Καταρχήν, οι αρουραίοι έχουν τη δική τους ανθρωπογεωγραφία στη Νέα Υόρκη ή αν προτιμάτε, τη δική τους ποντικογεωγραφία. Since they arrived centuries ago, rats have evolved into two distinct groups. Μετά την άφηξή τους πριν από αιώνες, οι αρουραίοι έχουν διαχωριστεί σε δύο διαφορετικές ομάδες. Και όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους, μπορείς να τους κατηγοροποιήσεις από τη γειτονιά που μένουν. Έχουμε λοιπόν τους up-down και τους down-down αρουραίους. Έρευνα του 2017 από το Πανεπιστήμιο του Φόρτχαμ έδειξε ότι οι δύο ομάδες έχουν διαφοροποιηθεί και γενετικά. Διαχωρίζονται μάλιστα από ένα γεωγραφικό σύνορο, το μέσο Μανχάταν. Οι επιστήμονες που πραγματοποίησαν τις έρευνες διαπίστωσαν ότι η αλλαγή στο DNA θα μπορούσε να επηρεάσει τους νευρώνες στον εγκέφαλο των τροκτικών. Θεωρητικά δηλαδή, θα μπορούσε να αλλάξει και τη συμπεριφορά τους. Σίγουρα πάντως, διαφοροποίησε τις γαστρονομικές τους προτιμήσεις. Οι φοιτητές που προσπαθούσαν να πιάσουν τους αρουραίους για να χαρτογραφήσουν το γονιδίωμά τους διαπίστωσαν ότι χρειάζονταν διαφορετικά δολώματα σε διαφορετικές περιοχές της Νέας Υόρκης. Οι αρουραίοι του Μανχάταν, παραδείγματος χάρη, είχαν προτίμηση στο φυστικό βούτυρο, ενώ οι αρουραίοι στην περιοχή του Κέμπριτζ προτιμούσαν να τρώνε Dunkin' Donuts και Slim Jims. Τα Slim Jims, αν δεν τα ξέρετε, είναι ένα είδος αποξηραμένου λουκάνικου, το οποίο, ενώ θα έπρεπε να το τρώνε μόνο τα ποντίκια, το τρώνε και οι άνθρωποι. Έχουμε λοιπόν μία πρώτη γεωγραφική και ως ένα βαθμό ταξική διαστρωμάτωση των αρουραίων, η οποία μάλιστα επηρεάζει και τις διατροφικές τους συνήθειες. Έχει έρθει όμως η στιγμή να εξετάσουμε και τις ιδεολογικές τους θέσεις. Και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό. Πλασίμπο, που το παίζουν προοδευτικοί αλλά πάνε και δίνουν συναυλίες στο Ισραήλ, διηγούνται εδώ μια ωραία ιστορία για έναν αγώνα δρόμου ανάμεσα σε ποντίκια. Το τραγούδι, αν θυμάστε, έχει και μια αναφορά στη φάρμα της Μάγκη, την οποία δανείζονται από τον Bob Dylan.
Maggie's Farm όμως έφτασε να σημαίνει η φάρμα της Margaret Thatcher. Όλες δηλαδή οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της. Και οι αρουραίοι της Νέας Υόρκης είναι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι, οπαδοί του θατσερισμού. Όπως εξηγούσε πριν από μερικούς μήνες ο ακαδημαϊκός Bob Corrigan, οι αρουραίοι λατρεύουν τις περικοπές στα προγράμματα δημοσίων δαπανών της πόλης. Και ο Corrigan γνωρίζει πολύ καλά τι σκέφτονται τα ποντίκια, γιατί είναι διδάκτορας τροκτολογίας. Μετάφ, από τη λέξη τροκτικό. Αυτό που ήθελε να πει ο Corrigan είναι ότι μόνο την περασμένη χρονιά κόπηκαν δαπάνες 2 εκατομμυρίων δολαρίων από τις υπηρεσίες αποκομιδής των απορριμμάτων. Και τα ποντίκια της Νέας Υόρκης το γιόρτασαν πραγματοποιώντας ξέφρενα πάρτι στους δρόμους του Μανχάταν. Σε μια χώρα λοιπόν που δαπανά περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς, οι κάτοικοι της πολυπληθέστερης πόλης ζουν ανάμεσα σε ποντίκια. Περίπου όπως θα το περιέγραφε στους τίτλους των βιβλίων του έναν αιώνα νωρίτερα ο Στάινμπεκ, όταν έγραφε «Το άνθρωποι και ποντίκια». Αν και αυτός είχε στο μυαλό του τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν αναρωτιέστε πώς τα μάθαμε όλα αυτά, η απάντηση δυστυχώς είναι από προσωπική εμπειρία. Πριν από μερικές εβδομάδες, στήσαμε μαζί με τον Θάνο Τσάντα μια κάμερα στο ανατολικό Μανχάταν για να καταγράψουμε έναν ιδιαίτερα φωτογενή αρουραίο. Ο πόντικας αυτός έβγαινε από το κρυσφύγετό του και τσίμπαγε τηγανιτές πατάτες από μια πεταμένη χάρτινη συσκευασία των McDonald's. Ύστερα από 30 λεπτά αναμονής, συνειδητοποιήσαμε ότι μάλλον μας είχε αντιληφθεί και δεν θα ξανάβγαινε από τη φωλιά του. Και ενώ ήμασταν έτοιμοι να μαζέψουμε τις κάμερες και να φύγουμε, πέρασε μπροστά μας ένας νεαρός. Έσκυψε ελαφρά αμήχανα, πήρε μερικές πατάτες από το πεζοδρόμιο και τις έφαγε. Ιστορίες από την πλουσιότερη χώρα του κόσμου, με τις οποίες πηγαίνουμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Tomorrow.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr. Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα νομίζουμε ότι εμπνεόμαστε από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, ενώ στην πραγματικότητα παρακολουθούμε το Minority Report. Παρακολουθούμε μια εταιρεία που γεννήθηκε σαν παιδί της CIA να φτάνει στο Μέγαρο Μαξίμου, στα χρόνια της δυναστείας του Μητσοτάκη του Δεύτερου, του Ανέμελου. Διηγούμαστε τη σκοτεινή ιστορία της εταιρείας Palantir και τις υπόγειες διαδρομές της στο χώρο της πληροφορικής, της αστυνόμευσης και των μυστικών υπηρεσιών. Και ζητάμε για όλα αυτά τη βοήθεια των ειδικών. Συνομιλούμε με την Ήλια Σιατίτσα από την οργάνωση Privacy International. Cuando canta llueve será que Dios se conmueve. Hace mucho tiempo que no sales de la red. Mira quien tú quieres, toca lo que se te muere. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué van y por qué vienen? Dile al maquinista que se paran todos los trenes. Dile que se despista, que no sabe lo que tiene. Tengo hecha una lista con todo lo que me debe. Mi voz te conquista, puede ser que te me altere. He comprado lirios en Tirso de Molina. Aún me quedan 300 noches, Sabina. Debajo de la encina, escribiendo un verso para paliar este vacío inmenso. El futuro da ansiedad, el pasado culpa. Hablo con la luna solo con la cara oculta. He mirado el fondo y ahora entiendo que me asusta. A mí me da miedo no volver a veros nunca. Dame weed, soy Bob Marley. Dame whisky, soy Bukowski. Estoy en los 6 a las 7, no whisky. Te cocino con amor, un solo de Hendrix. Vi dragones en los hombros de Kales. Un ojo abierto como Gandalf, agarrar pa'lante. Tócala con los cojones, hijo Sana Humphrey. Jodido blanco, pseudo Sex Bond. Οι Ajax and Prox, τους οποίους ακούμε εδώ, είναι δύο δίδυμα αδέρφια από την Γρανάδα. Τραγουδούν για τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα σε ένα τραγούδι που μπλέκει ιστορίες από τον Μπουκόφσκι, τον Χέντριξ και τον Μάρλι μέχρι τους δράκους από το Game of Thrones και το Palantir που κρατά στα χέρια του ο Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και αν κάπου στην πορεία μας χάσατε, σημασία έχει να θυμάστε ότι Palantir είναι οι κρυστάλλινες σφαίρες από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών με τις οποίες μπορείς να δεις το παρελθόν και το μέλλον. Και για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα αμόρφωτοι, να επισημάνουμε ότι στα Κουένια, δηλαδή μία από τις γλώσσες που δημιούργησε ο Τόλκιν στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Palantir είναι ο ενικός. Ο πληθυντικός είναι τα Palantiri. Σε ό,τι μας αφορά πάντως, Palantir είναι το όνομα που εμπνεύστηκαν από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών οι ιδρυτές μιας εταιρείας επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων. Περισσότερα από πρόσφατο ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CNBC. The name Palantir comes from the Lord of the Rings. In the fantasy series, Palantiri are spherical stones that help. Το όνομα Palantir προέρχεται από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Στη σειρά βιβλίων φαντασίας, τα Palantiri είναι σφαιρικοί κρίσταλοι που βοηθούν τους ισχυρούς χρήστες τους να δουν τι συμβαίνει σε άλλα σημεία της μέσης γης και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ιδρύθηκε το 2003 από το δισεκατομμυριούχο Peter Thiel μαζί με τον σημερινό CEO Alex Karp. Η τεχνολογία της Palantir βοηθά να εντοπιστούν ασυνήθιστα ή ύποπτα μοτίβα σε μεγάλους όγκους δεδομένων, χρησιμοποιώντας τεχνικές που οι ιδρυτές της έμαθαν ενώ δουλεύαν στην PayPal. Η CIA ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές στην εταιρεία και ο μόνος της πελάτης για σειρά ετών. Αργότερα, άλλες υπηρεσίες, όπως το FBI και η NSA, συμμετείχαν επίσης. Το να έχεις τη CIA σαν μοναδικό πελάτη για κάποια χρόνια είναι τουλάχιστον ύποπτο. Το να έχεις δημιουργηθεί όμως από επενδύσεις στη CIA είναι άλλο επίπεδο. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Robert Sear, μιλώντας στο Real News Network.
Now the CIA is still under congressional restriction not to be spying on Americans. Η CIA είναι υποχρεωμένη από το Κογκρέσο να μην κατασκοπεύει Αμερικανούς πολίτες. Υποτίθεται ότι μπορούν να το κάνουν μόνο έξω από τα σύνορα. Είναι το FBI που πρέπει να μας παρακολουθεί. Εν τότε η CIA δημιούργησε την InQtel και επένδυσε σε μια πληθώρα εταιριών της Silicon Valley. Μία από αυτές ήταν η Palantir, ένας μυστηριώδης ακόμα ιδιωτικός οργανισμός. Η Palantir, όπως η Amazon, λειτουργούσε σαν σύμβουλος και συνεργάτης της αμερικανικής κυβέρνησης στα πρώτα τρία χρόνια της ύπαρξής της. Η CIA ήταν ο μοναδικός τους πελάτης. Σήμερα η Palantir είναι συνδεδεμένη με όλες τις μυστικές υπηρεσίες και το κάνει με ακόμη πιο εμφανή τρόπο, ακόμη και σε σχέση με την Amazon. Η Palantir είναι ενεργά αναμειγμένη στην εχώρια αστυνόμευση, συνεργαζόμενη με περίπου 70 αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Η μουσική που ακούμε προέρχεται από την 8η Συμφωνία του Σούμπερτ, γνωστή και ως ημιτελή συμφωνία. Οι μουσικολόγοι διαφωνούν ακόμη και σήμερα γιατί ο συνθέτης δεν ολοκλήρωσε το έργο του. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το αμέλησε όταν άρπαξε μία σύφυλη και κάποιοι άλλοι ότι απλώς βαρέθηκε. Το σίγουρο είναι ότι άφησε σύγχρονους και μελλοντικούς συνθέτες να μαντεύουν πώς θα ήταν το έργο αν είχε ολοκληρωθεί. Αρκετά αποσπάσματα της ημιτελούς συμφωνίας χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία Minority Report με τον Tom Cruise. Εκεί όπου οι ιδιοκτικές αρχές έπρεπε ουσιαστικά να μαντεύουν ποιοι άνθρωποι θα διέπραταν ένα έγκλημα και να τους συλλάβουν πριν αυτό πραγματοποιηθεί. Marks, my mandate of the District of Columbia Pre-Crime Division. Κύριε Μάρξ, με την εξουσία που μου παρέχει η προγκληματική μονάδα της περιφέρειας Κολούμπια, σας συλλαμβάνω για το μελλοντικό φόνο της κυρίας Μάρξ και του κυρίου Ρούμπιν, ο οποίος θα πραγματοποιούνταν σήμερα στις 8 και 4 πρώτα λεπτά π.μ. Παρεπιπτόντως, το ότι ο Τόμ Κρούζ λαμβάνει κάποιον που ονομάζεται Μάρξ είναι εντελώς άσχετο με την ιστορία μας. Σημασία έχει ότι ένα σενάριο επιστημονικής φρίκης, στο οποίο η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει ανθρώπους πριν διαπράξουν κάποιο έγκλημα, ίσως να γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Η ταινία του Spielberg στηρίχθηκε σε ένα μυθιστόρημα με τον ίδιο τίτλο από το μακρινό 1956. Συγγραφέας του, ο Philip Dick, ο οποίος επινόησε και τον όρο pre-crime, δηλαδή προέγκλημα. Η ιδέα παραπέμπει και στην αστυνομία σκέψης του Orwell. Δυστυχώς όμως δεν αφορά μόνο την μυθοπλασία, αλλά και την ψευδοεπιστήμη. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, ο Ιταλός εγκληματολόγος Τσεζάρε Λομπρόσο υποστήριζε ότι η τάση προς το έγκλημα είναι γραμμένη στο DNA μας. Πίστευε μάλιστα ότι μπορεί να εντοπίσει έναν εγκληματία από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αργότερα στη ζωή του, ο Λομπρόσο άρχισε να πιστεύει και σε πνεύματα, καθόταν σε στρογγυλά τραπεζάκια, κάνοντας τηλεδιασκέψεις με τον άλλο κόσμο. Ήταν το WebEx της εποχής, στο οποίο διάφοροι δύσμυροι κάθονταν σε ένα τραπέζι και φώναζαν «Γιώργο, μας ακούς? Εμείς δεν σε βλέπουμε. Αν ακούς, στείλε μας κάποιο σήμα». Το γεγονός πάντως ότι οι θεωρίες της προδιάθεσης στο έγκλημα αναπτύχθηκαν από έναν τύπο που προσπαθούσε να μιλήσει με τους νεκρούς συγγενείς του, δεν φάνηκε να ενοχλεί ορισμένους. Κι έτσι, οι θεωρίες αυτές επανέρχονται στο προσκήνιο πίσω από ένα πέπλο υψηλής τεχνολογίας. Και εδώ ακριβώς έρχεται να παρέμβει η Palantir, προσφέροντας λογισμικό για την πρόβλεψη εγκλημάτων. Τα εξηγούσε μιλώντας στο Real News Network ο Ρόμπερτ Σιρ. And here in Los Angeles, for example, we have a very active coalition community
coalition Stop Police Spying. Στο Λος Άντζελες, μια πολύ ενεργή ένωση πολιτών ανακάλυψε πως υπάρχει ένα μυστήριο πρόγραμμα προβλεπτικής αστυνόμευσης εθνικής εμβέλειας, το οποίο ξεκίνησε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να βοηθά την αστυνομία να εντοπίζει τρομοκράτες. Αλλά οι λεγόμενοι τρομοκράτες που βρίσκουν είναι απλοί άνθρωποι που ζουν στην κοινότητά μας. Τους βρίσκουν προβλέποντας ότι θα εγκληματίσουν ακόμα και αν δεν έχουν εγκληματίσει. Η Palantir συνεργάζεται με αυτά τα αστυνομικά τμήματα. Και δεν είναι οι μόνοι που αναπτύσσουν αυτά τα μοντέλα προβλεπτικής αστυνόμευσης για να ορίσουν ποιοι ανάμεσά μας είναι πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα βάσει των στοιχείων που έχουν συλλέξει για εμάς. Τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό. Δεν τίθεται υποσυζήτηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, οι άνθρωποι που ελέγχουν τις δραστηριότητές τους, δεν είναι ενήμεροι για το πώς λειτουργούν. Και όμως η αστυνομία στοχοποιεί συγκεκριμένες γειτονιές, συγκεκριμένα άτομα, βασισμένοι σε αυτούς τους αλγόριθμους. Βασισμένοι στα δεδομένα που τους παρέχει η Palantir. Το συγκεκριμένο θέμα είχε απασχολήσει και το δίκτυο CNBC, το οποίο μάλιστα θεωρούσε ότι η τόσο στενή συνεργασία της Palantir με την αστυνομία είναι ενδεικτική της ηθικής και της ιδεολογίας των στελεχών της και κυρίως του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, του Alex Karp. Karp's ethos also holds true for Palantir's work with police departments from New York City to Los Angeles. Η ηθική του Karp ισχύει και για τη συνεργασία της Palantir με αστυνομικά τμήματα από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες, τη Νέα Ορλεάνη και το Σικάγο. Χρησιμοποιούν το λογισμικό για την παρακολούθηση υπόπτων και για προβλεπτική αστυνόμευση. Μια τακτική που οι οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων λένε ότι οδηγεί σε υπεραστυνόμευση των γειτονιών όπου κατοικούν μειονότητες. Μια εταιρεία λοιπόν, η οποία ιδρύθηκε με κεφάλαια τη CIA, προσφέρει λογισμικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύλληψη ανθρώπων, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Και αν αυτά σας ακούνται μακρινά και ξένα, να σας θυμίσουμε ότι αποκαλύφθηκαν οι πρώτες πληροφορίες για τη συνεργασία της Palantir και με την ελληνική κυβέρνηση. Η σκέψη των περισσότερων πήγε απευθεία στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού. Και επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν εξηγεί τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία και πού καταλήγουν αυτά τα δεδομένα που αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους, σκεφτήκαμε να δούμε τι γνωρίζουμε από τη διεθνή εμπειρία. Γι' αυτό προσεγγίσαμε τη διεθνή οργάνωση Privacy International, που καταγράφει εδώ και χρόνια τις εξελίξεις στον τομέα. Το Infowars συνάντησε στη Γενέβη την διευθύντρια του προγράμματος μαζικών παρακολουθήσεων της Privacy International, Ήλια Σιατίτσα. Και η πρώτη μας ερώτηση ήταν, τι είστε εσείς? Η Privacy International είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στο Λονδίνο. Δουλεύουμε και εξετάζουμε κυρίως θέματα που έχουν σχέση με ανθρώπινα δικαιώματα και νέες τεχνολογίες. Το κέντρο οποιασδήποτε δράσης μας είναι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, αλλά όσο οι δυνατότητες τόσο κυβερνήσεων όσο εταιρεών να μας παρακολουθούν και να εκμεταλλεύονται τα δεδομένα που εμείς παράγουμε αυξάνονται και επεκτείνονται, τόσο αλλάζουν και μεταμορφώνται και οι συνέπειες που έχουν αυτές οι δράσεις, όχι μόνο για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, αλλά για οποιαδήποτε άλλη πλευρά της ζωής μας. Οπότε με αποτέλεσμα και οι δράσεις της οργάνωσης, ενώ στην αρχή των 90 ήταν πολύ πιο στοχευμένες σε ζητήματα ιδιωτικότητας, αυτή τη στιγμή κοιτάμε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο. Πιθανότατα λόγω μετριοφροσύνης τα μέλη της Privacy International δεν θα σας πούν πως είναι κάτι περισσότερο από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για την προστασία της ιδιωτικότητας. Στην πραγματικότητα είναι ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους που μπορούν να φανταστούν κράτη και εταιρείες που αποφασίζουν να παραβιάσουν τα δικαιώματα των πολιτών τους. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά άνθρωποι όπως ο Τόνι Μπλερ και εταιρείες όπως η Google, που συγκρούστηκαν μαζί της.
Κάθε φορά μάλιστα που η Privacy International πιάνει στο στόμα της την Palantir, στο νομικό τμήμα της εταιρείας σημαίνει συναγερμός. Και αυτό γιατί, όπως μας εξηγεί η Ήλια Σιατίτσα, η Palantir δεν τα πηγαίνει πολύ καλά με τη διαφάνεια. Και πολλά από τα συμβόλαια που υπογράφει αποτελούν αυτό που οι Αγγλοσάξονες θα αποκαλούσαν backroom deals. Παρασκηνιακές συμφωνίες. Το πρόβλημα αρκετά συχνά είναι ότι πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ για να βρεις αυτά τα συμβόλαια. Ότι αν χρειάζεται να φας ένα χρόνο ψάχνοντας για να γράψεις 5 σελίδες σε μία αναφορά, αυτό δεν λέγεται διαφάνεια. Αυτό ήταν και το ενδιαφέρον, για παράδειγμα, όταν αναφέραμε κάποια στιγμή ότι η συγκεκριμένη εταιρεία υπογράφει backroom deals κτλ. Η εταιρεία μας απάντησε όχι, με ένα απλό Google search αυτή η συμφωνία υπάρχει εδώ. Όταν ψάξεις λίγο παρακάτω και ξαναδείς το αρχικό άρθρο που είχε δημοσιεύσει για τη συνεργασία συγκεκριμένα με την αστυνομία της Νέας Ορλεάνης στην Αμερική, ανακαλύπτεις ότι το συμβόλαιο δεν το είχε λάβει η εταιρεία με τις συνήθεις διαδικασίες. Μία εταιρεία λοιπόν, η οποία συχνά δρά στο παρασκήνιο, υπέγραψε κάποια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, την οποία εμείς πληροφορηθήκαμε με καθυστέρηση 8 μηνών. Και εάν αναρωτιέστε τι μπορεί να πάει στραβά, η απάντηση είναι τα πάντα. Θα εξετάσουμε τι πήγε στραβά σε άλλες χώρες, ύστερα από αυτό. Everywhere sham bohemians, hello magazine bohemians. Terminal chances who loathe the privilege to loathe their privilege. The skin upon the custard is hard. Yes, it's hard. Flash them, you got some. Οι Franz Ferdinand θα ταξίδευαν, λέει, μέχρι την Αμερική για να εξηγήσουν πώς λειτουργεί το NHS, το Βρετανικό Σύστημα Υγείας. Το πρόβλημα είναι ότι πριν φτάσουν οι Franz Ferdinand στην Αμερική, ήρθε η Αμερική στο NHS. Με το ξέσπασμα της πανδημίας, το Βρετανικό Σύστημα Υγείας άρχισε να συνεργάζεται με την εταιρεία Palantir. Η εταιρεία προσέφερε έναντι του συμβολικού ποσού της μίας λίρας το λογισμικό με το οποίο το NHS θα συγκέντρωνε και θα ανέλυε τον τεράστιο όγκο δεδομένων σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού. Yeah. Ο πραγματικός λογαριασμός όμως ήρθε μερικούς μήνες αργότερα και είχε πολλά ψηφία. Μας τα εξηγούσε και πάλι η Ήλια Σιατίτσα από την Privacy International. Το πρώτο συμβόλαιο που έτρεξε από 12 Μαρτίου του 20 μέχρι 1 Ιουνίου του 20 κόστιζε στην Δημόσια Υπηρεσία Υγείας 1 pound. Το επόμενο συμβόλαιο που υπογράφηκε ήταν 1 εκατομμύριο. Οπότε το γεγονός ότι το πρώτο συμβόλαιο δεν κοστίζει σε μια κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι το δεύτερο θα είναι το ίδιο. Προφανώς θα σας απαντήσει κάποιος κυβερνητικός αξιωματούχος, το αν μια κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με μια ιδιωτική εταιρεία είναι στο χέρι της να το αποφασίσει. Πήραμε την προσφορά της μίας λίρας, μας άρεσε το προϊόν και ύστερα τους δώσαμε και 1 εκατομμύριο για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί τους. Μόνο που αυτή η ιστορία ενδέχεται να έχει και δράκο. Γιατί, όπως μας εξηγούσαν από την Privacy International, η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων δημιουργεί μία περίεργη εξάρτηση. Ένα από τα ζητήματα που συχνά οι κυβερνήσεις δεν προσέχουν θα είναι ακριβώς αυτή η σχέση εξάρτησης που δημιουργείται με την εταιρεία. Για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα θα χρειάζονται πάντα το προϊόν της εταιρείας. Και αν τελειώσει τον συμβόλαιο, το πρώτο συμβόλαιο στα 5 χρόνια, εάν η κυβέρνηση ή η δημόσια υπηρεσία αποφασίσει ότι θέλει να αλλάξει εταιρεία, δεν είναι απαραίτητο ότι θα μπορέσει να μεταφέρει τα δεδομένα σε ένα άλλο λογισμικό. Μια τέτοια ιστορία υπήρξε με το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης. Είναι ακόμα στα δικαστήρια, από όσο ξέρω. Το τμήμα της Νέας Υόρκης υποστήριξε ότι όταν προσπάθησαν να ακυρώσουν το συμβόλαιό τους, η Palantir αρνήθηκε να τους προσφέρει τα δεδομένα, τα δεδομένα που τους ζήτησαν στο στάνταρτ τρόπο με τον οποίο θα τους επέτρεπαν να το μεταφέρουν αλλού.
Επίσης, ακόμα και αν πάρουν τα δεδομένα από την εταιρεία, είναι πολύ πιθανό να μπορούν να καταλάβουν χωρίς το λογισμικό τι ακριβώς είναι αυτά τα δεδομένα. Με αποτέλεσμα αυτό να θέτει τις δημόσιες υπηρεσίες σε κίνδυνο. Φαντάσου όλα τα δεδομένα σε σχέση με το πώς τρέχει ένα νοσοκομείο να τρέχουν επί 5 χρόνια μέσω ενός τέτοιου λογισμικού και μετά από 5 χρόνια να πρέπει να τα διαγράψουμε όλα και να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Η εξάρτηση όμως από το λογισμικό της Palantir είναι μόνο ένα από τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον οι πελάτες της, δηλαδή και η ελληνική κυβέρνηση. Η περίπτωση του Βρετανικού Συστήματος Υγείας έφερε στο φως και δύο ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους. Το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον στην Αγγλία ήταν ότι το λογισμικό τους δεν έτρεχε μόνο μη προσωπικά δεδομένα. Ή τουλάχιστον αυτό που είναι σαφές είναι το συμβέλαιο έδινε πρόσβαση και σε προσωπικά δεδομένα. Αν το λογισμικό τρέχει δεν ξέρουμε ακριβώς. Και το τελευταίο πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι παρόλο που έδωσε πνευματικά δικαιώματα στην Δημόσια Υπηρεσία Υγείας ως προς τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων και η ίδια παραντία διατηρεί δικαιώματα πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Το οποίο και πάλι από τη στιγμή που μιλάμε για δεδομένα τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα, αυτό δημιουργεί πολλές εύλογες απορίες και δημιουργεί και το δικαίωμα στους πολίτες να γνωρίζουν τι στο καλό συμβαίνει. Η Βρετανική κυβέρνηση λοιπόν προσέφερε στην Palantir δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το αποτέλεσμα των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων των πολιτών της, τα οποία δεδομένα δεν είναι επαρκώς προστατευμένα από τα μάτια μιας αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας. Η απάντηση της εταιρείας σε τέτοιου είδους κατηγορίες είναι ότι δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ή τουλάχιστον δεν ασχολείται με αυτά. Προκύπτουν όμως ορισμένα ερωτήματα. Πόσο ασφαλή είναι αυτά τα στοιχεία από τη στιγμή που εγκαταλείπουν τους υπολογιστές μιας δημόσιας υπηρεσίας και τι κερδίζει η εταιρεία από την πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Η εταιρεία θα προσφέρει το λογισμικό της και μετά τα δεδομένα θα τρέξουν μέσα από το λογισμικό. Το λογισμικό λειτουργεί μαζί με το cloud, οπότε δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή με ποιο τρόπο ένα λογισμικό το οποίο χρειάζεται το διαδίκτυο για να λειτουργήσει, με ποιο τρόπο αυτά τα δεδομένα παραμένουν παρόλα αυτά εντός των κυβερνητικών συνόρων συσσαγωγικά. Η εταιρεία υπογραμμίζει πάρα πολύ συχνά το γεγονός ότι δεν παίρνει ίδια δεδομένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κέρδος από αυτή την επεξεργασία. Γιατί το δικό τους το λογισμικό γίνεται όλο και καλύτερο όσο δεδομένα περνάνε μέσα από εκεί. Το τι ακριβώς υπηρεσία παρέχει το λογισμικό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο που ούτε η εταιρεία ούτε οι κυβερνήσεις έχουν ακριβώς αποκαλύψει. Και κάπου εδώ φτάνουμε ίσως στην πιο σημαντική πτυχή των σχέσεων της Palantir με κράτη σε όλο τον κόσμο. Η εμπειρία δείχνει ότι αν μια κυβέρνηση ξεκινήσει να συνεργάζεται μαζί της, ξεχνάει να σταματήσει. Και έτσι, μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε με κεφάλαια τη CIA κάνει μετάσταση σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό. Αυτό που τουλάχιστον είδαμε πιο πρόσφατα στην Αγγλία, όπου υπέγραψαν συμβόλαιο με τη Δημόσια Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας, την NHS, είναι ότι η Palantir δεν έχει συμβόλαιο μόνο με την αρχή, με το Υπουργείο Υγείας, ας το πούμε, αλλά έχει επίσης συμβόλαια με την κυβέρνηση, το Cabinet Office, κάτω από το οποίο επίσης υπάρχει και η αρχή μετανάστευσης και το λογισμικό της Palantir τρέχει και εκεί. Θα τρέχει και εκεί ένα κομμάτι, είναι καινούργια η συμφωνία. Επίσης, υπάρχουν φήμες και σε κάποιες φορές, σε κάποια από τα τμήματα επιβεβαιωμένες ότι τρέχει λογισμικά σε διάφορα αστυνομικά τμήματα και το Υπουργείο Αμήνης της Αγγλίας επίσης. Όσο αρχίζεις και ψάχνεις και ρωτάς, ανακαλύπτεις όλο και περισσότερα συμβόλαια. Κάπου εδώ όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα.
να μας θυμάστε και να μας αγαπάτε μέσα από τη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη και την Μυρτώ Σημεωνίδου στην έρευνα και τις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. That agent's fingerprints off of your neck.